Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο unboxing, στο πρώτο unboxing για την σεζόν αυτή. Ένα διαφορετικό unboxing, καθώς στα χέρια μου έχει έρθει το PlayStation Portal. Κάτι που ήθελα, κάτι που πιστεύω ότι θα μου λύσει τα χέρια και είμαι εδώ να το ξεπακετάρουμε παρέα και να κάνω και το review, καθώς αυτό το βίντεο θα χωριστεί σε δύο μέρη, μία το τώρα που το ανοίγω και εσείς θα το δείτε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά το βίντεο θα τραβήξει λίγο περισσότερο, καθώς θα το χρησιμοποιήσω περίπου για ένα μήνα, θα έχω την άποψή μου και θα σας τα αναλύσω όλα στη συνέχεια. Πάμε να περάσουμε γρήγορα στο unboxing, να δούμε τι κρύβει. Πρώτη φορά το ανοίγω και το πήρα μεταχειρισμένο στα 150 ευρώ και πες μου τι πιστεύεις. Ήταν worth it ή όχι? Είναι από τον προκάτοχο ήδη ανοιχτό, οπότε δεν χρειάζεται να ασκήσουμε κάποια ετικετούλα. Έχει τα κλασικά αυτά χρώματα πλέον του PlayStation 5, άσπρο και μπλε. Ναι, εντάξει, το εξωτερικό δεν έχει κάτι. Θα περάσουμε κατευθείαν στο εξωτερικό που βγαίνει. Αυτό είναι ένα σαν sleeve case. Εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σαν συρταράκι που ανοίγει. Πρώτη φορά το ανοίγω μαζί σας, ήρθε σήμερα το πακέτο. Εδώ πέρα έχει μια θικούλα που έχει το καλώδιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ στιβαρό, πάρα πολύ ωραίο. Κάθεται πάρα πολύ ωραία στα χέρια, όπως κάθεται και το DualSense. Τα κουμπιά, έχω φέρει και ένα DualSense εδώ για να τα συγκρίνουμε δίπλα, έτσι λίγο στην πρώτη επαφή. Τώρα, όσον αφορά το grip, μπορώ να πω ότι κάθεται πάρα πολύ ωραία στα χέρια. Είναι αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ με το Nintendo Switch, καθώς είναι πάρα πολύ μικρά τα πλήκτρα και με ενοχλεί. Εδώ έχουμε ακριβώς τα ίδια πλήκτρα με το DualSense 5 και στο Portal. Είναι λίγο πιο μικρά τα ημοχλή εδώ κάτω, αλλά δεν νομίζω να έχω θέμα σε αυτό, καθώς κάθονται ακριβώς εκεί που πρέπει. Όπως είπα για εσάς, το review θα διαρκέσει λίγα λεπτά, εγώ θα πρέπει να πάρω το χρόνο μου να το δοκιμάσω και να δω όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του PlayStation Portal για να μπορέσω να σας μεταφέρω και εσάς την εμπειρία μου με αυτό το μηχάνημα. Εδώ είμαστε λοιπόν, μετά από δύο ολόκληρους μήνες και πάρα πολλές ώρες που έχω αφιερώσει πάνω στο PlayStation Portal, είμαι εδώ να μιλήσω και να σας αναλύσω τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το μηχάνημα. Σε αυτό το review θα ξεκινήσω λέγοντας κάποια πράγματα για το τι είναι το PlayStation Portal, που ίσως υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω που ακόμα δεν γνωρίζουν. Θα μιλήσω μετά για κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά του και θα λέω και ενδιάμεσα την άποψή μου και το πώς μου φάνηκε η χρήση του και στο τέλος θα πω και την δικιά μου εμπεριστατωμένη άποψη. Πριν ξεκινήσω με αυτό το review, να σου υπενθυμίσω να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι αν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, καθώς βοηθάει πάρα πολύ και μας στηρίζεις με τον τρόπο σου, και ένα like αν μέχρι τώρα σου έχει φανεί χρήσιμο αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε κατευθείαν με το τι είναι το PlayStation Portal, ή καλύτερα να πούμε τι ήταν μέχρι σήμερα το PlayStation Portal, καθώς μέχρι σήμερα ήταν μια φορητή συσκευή σχεδιασμένη για streaming παιχνιδιού από την κονσόλα του PlayStation 5 μέσω Remote Play. Πλέον υποστηρίζει streaming μέσω του PlayStation Plus Premium σε beta μορφή αρχικά. Από τις 20 Νοεμβρίου λοιπόν, οι κάτοχοι της συσκευής μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πάνω από 120 PlayStation 5 τίτλους, και όχι μόνο βέβαια, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε κάποια κονσόλα PlayStation 5. Το μόνο που πρέπει να έχει ο κάτοχος είναι ενεργή συνδρομή PlayStation Plus Premium στα 151 ευρώ βέβαια το χρόνο. Επίσης να πούμε τώρα ότι στο Black Friday η Sony έχει βγάλει αρκετές προσφορές, οπότε πιστεύω και στις συνδρομές θα έχει κάποιες προσφορές. Όσοι ενδιαφέρεστε ή περιμένετε ή ψαχτείτε αυτό το διάστημα, σίγουρα θα υπάρχει κάτι για όλους. Τώρα όσον αφορά την streaming εμπειρία μέσω cloud, δεν θα μπορέσω να σας πω το οτιδήποτε, καθώς δεν μπόρεσα να το δοκιμάσω γιατί δεν διαθέτω PlayStation Plus Premium. Από αυτό που είδα όμως και από τα review που έχουν βγάλει κάποιοι εκεί έξω, προς το παρόν δείχνει να λειτουργεί πάρα πολύ καλά
και σας υπενθυμίζω ότι είναι beta έκδοση. Ας περάσουμε όμως τώρα λίγο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του PlayStation Port. Το μηχάνημα διαθέτει μια οθόνη 8 ιντσών LCD με ανάλυση 1080p και ρυθμό ανανέωσης 60Hz, παράγοντας έτσι μια υψηλή ποιότητα εικόνας για gaming. Υποστηρίζει το Remote Play του PlayStation 5, όπως είπαμε, μέσω Wi-Fi με ελάχιστη ταχύτητα τα 5 Mbps, αλλά συνιστάται 15 για την καλύτερη απόδοση. Η σχεδίασή του είναι ίδια ακριβώς με το DualSense 5, απλά στη μέση διαθέτει την οθόνη. Όλες οι τεχνολογίες όπως τα Haptic Feedback και το Adaptive Triggers είναι ενσωματωμένα για την τέλεια gaming εμπειρία. Η μοχλή όμως, όπως είπα και στο unboxing, είναι λίγο μικρότερη από ότι του κανονικού DualSense 5. Κάτι που εμένα προσωπικά δεν με ενόχλησε καθόλου, μα καθόλου, στην gaming εμπειρία που είχα με το Portal. Τώρα σε θέμα σχεδίασης, το PlayStation Portal το βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ άνετο, καθώς είναι και πάρα πολύ ελαφρύ, γιατί δεν διαθέτει και κάποιο λογισμικό, κάτι μέσα έτσι ώστε να προσθέτει βάρος στο μηχάνημα. Θα πούμε όμως αρκετά πράγματα και στη συνέχεια γι' αυτό. Σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με το Switch, που είναι και η μόνη κονσόλα που μπορώ να φέρω σαν παράδειγμα, καθώς είναι η μόνη κονσόλα φορητή που έχω, που για μένα το Nintendo Switch έχει αρκετά μικρά πλήκτρα και αυτό είναι το μεγάλο θετικό στο PlayStation Portal, που στην ουσία έχουν πάρει τον μοχλό του DualSense και απλά τον έχουν σπάσει στη μέση και έχουν βάλει την οθόνη, και τα κουμπιά και τα πλήκτρα και τα πάντα είναι ίδια, οι σκανδάλες πίσω ακριβώς οι ίδιες. Και εδώ πέρα βέβαια η μοχλή λίγο πιο μικρή, αλλά όπως είπα και στο review, κάθονται ακριβώς στο σημείο που πρέπει και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Τώρα όσον αφορά αυτή την έκδοση που βλέπετε, είναι η έκδοση 30 years anniversary της PlayStation που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Τόσες μέρες πέρασαν ρετάσω, ήρθε και αυτή η έκδοση, την αγόρασα. Θα σας βάλω και κοντινά πλάνα να τη δείτε, είναι πραγματικά πανέμορφο το χειριστήριο. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά γενικώς στα συλλεκτικά της Sony, τα προσέχει και τα έχει top. Καλά μέχρι εδώ, όλα αυτά μέχρι στιγμής θετικά. Ας περάσουμε όμως τώρα λίγο και σε ένα αρνητικό κομμάτι, που είναι ο ήχος. Για κάποιους πολύ βασικό, για κάποιους ίσως όχι τόσο. Λύση υπάρχει, αλλά PlayStation Portal διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία που προσφέρουν πολύ βασική ποιότητα ήχου και δεν είναι σχεδιασμένα για υψηλή πιστότητα του ήχου. Αυτό ενισχύει τη χρήση ακουστικών για να μπορεί κάποιος να έχει τη μέγιστη εμπειρία ήχου. Το PlayStation Portal διαθέτει υποδοχή audio jack 3.5 για ενσύρματη σύνδεση. Όσον αφορά βέβαια τη σύνδεση ασύρματων ακουστικών, η Sony διάλεξε τη δικιά της νέα τεχνολογία PlayStation Link, που υποστηρίζεται μόνο από δικά της περιφερειακά ακουστικά, όπως τα InZone H9 και τα H7. Εγώ προσωπικά το θέμα το έλυσα με ενσύρματα ακουστικά, τα οποία τα πήρα έξτρα για το PlayStation Portal, καθώς έχω βέβαια και εδώ στο studio, αλλά δεν ήθελα να τα πηγαίνω φέρνω, γι' αυτό επέλεξα να πάρω ένα ζευγάρι ακόμα. Έχω κάνει και review, θα το βάλω πάνω να το δείτε. Συγκρίνω τρία διαφορετικά ακουστικά, budget ακουστικά, για όλες τις τσέπες. Πηγαίνετε δείτε το. Όσον αφορά τώρα, εγώ το έλυσα το θέμα μου με τα ενσύρματα ακουστικά, καθώς ο ήχος μου, ενώ είναι δυνατός, έχει δύναμη σαν ηχείο, δεν έχει μπάσο και ακούγεται πάρα πολύ άδειο όλο αυτό. Δηλαδή, ναι μεν ηχείο, αλλά όχι και τόσο καλό, τόσο ποιοτικό για αυτό που είναι σαν κονσόλα, πιστεύω εγώ προσωπικά. Από την άλλη, ένα πολύ μεγάλο θετικό και ένα πολύ μεγάλο συν που έχει αυτή η κονσόλα είναι το θέμα της μπαταρίας. Εδώ η Sony το έχει λύσει πάρα πολύ έξυπνα, καθώς η κονσόλα, όπως είπα και πριν, δεν διαθέτει κάποιο λογισμικό. Με αποτέλεσμα να μην σπαταλάει ενέργεια σε δευτερεύοντα πράγματα, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ και στη θερμοκρασία του μηχανήματος, που στην ουσία μένει σε χαμηλά επίπεδα διαρκώς. Η διάρκεια της μπαταρίας είναι περίπου στις 5 με 7 ώρες, ανάλογα βέβαια και τη χρήση του, και η συσκευή φορτίζει μέσω θύρας Type-C που βρίσκεται στο κάτω μέρος, δίπλα από την audio jack θύρα. Από την άλλη, βέβαια, τώρα με το cloud streaming η διάρκεια της μπαταρίας εκεί ενδέχεται λίγο να πέσει, καθώς καταλαβαίνετε ότι η χρήση περισσότερων πόρων για Wi-Fi ίσως ελαττώσει λίγο και το θέμα της μπαταρίας. Τώρα η προσωπική μου άποψη πάνω στο PlayStation Portal είναι θετική, θετικότατη και πραγματικά δεν μετάνιωσα στιγμή που το αγόρασα. Μου έλυσε τα χέρια, δεν χρειάζεται πλέον να κουβαλάω το PlayStation 5 από το στούντιο στο σπίτι, από το σπίτι πάλι στο στούντιο.
Στο σπίτι έχουμε μία τηλεόραση, οπότε πάντα θα αναγκαζόταν η Μαρία να μην βλέπει τηλεόραση για να παίξω εγώ, ή θα έπρεπε να πάρουμε μία δεύτερη τηλεόραση. Οπότε τώρα έχει λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κάθομαι εγώ στο πόρταλ. Το PlayStation έχει μείνει κάτω στο στούντιο, οπότε κάνω και χρήση και στο στούντιο όποτε θέλω, ό,τι θέλω. Και δεν υπάρχει γκρίνια γενικώς. Όσοι είναι παντρεμένοι και έχουν παιδί μπορούν να καταλάβουν τι εννοώ. Από την άλλη, είναι και ένα μηχάνημα που εμένα κατάφερε να με κερδίσει, γιατί το παίρνω μαζί μου στο κρεβάτι και θα κάτσω και θα παίξω και μία ώρα λίγο πριν κοιμηθώ, ή θα παίξω γενικώς και για λίγη ώρα. Το ανοίγεις, συνδέεται πάρα πολύ γρήγορα. Κατευθείαν βρίσκει ίντερνετ, βρίσκει την κονσόλα που είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ και γίνεται η σύνδεση μέσα σε 2-3 λεπτάκια και ξεκινάς και παίζεις. Οπότε για μένα έχει κερδίσει και σε αυτό το κομμάτι, καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος σε όλους μας και μπορώ έτσι και με αυτόν τον ελάχιστο χρόνο που έχω, έστω και μία ώρα μέσα στη μέρα μου, να κάτσω να παίξω και να αφιερώσω στο χόμπι μου έστω και αυτή τη μία ώρα που ίσως, άμα θα έπρεπε να κάτσω να ανοίξω το PlayStation και να σκεφτώ ότι δεν θα δει η Μαρία ή δεν θα δούμε κάτι μαζί, τώρα αυτή τη στιγμή δεν το έχω αυτό. Το PlayStation Portal το δοκίμασα μόνο στο οικιακό σύστημα, καθώς δεν προορίζεται και πιστέψτε με, πραγματικά δεν είναι μία κονσόλα που θα την πάρεις μαζί σου και θα παίξεις στο λεωφορείο, στο τρένο ή οπουδήποτε αλλού. Με τα megabyte του κινητού είμαι σίγουρος ότι δεν θα δουλέψει έτσι όπως πρέπει να δουλέψει και δεν θα έχει την ίδια ποιότητα. Εγώ όλο αυτό το διάστημα που χρησιμοποιώ την κονσόλα χρειάστηκε περίπου 1-2 φορές να πω ότι ξέρεις τι, δεν γίνεται να παίξω, που ήταν και πάλι συνδεδεμένο με το Wi-Fi, γιατί κολούσε, γιατί είχε κακό ίντερνετ εκείνη τη στιγμή, κατέβαζα κάτι ή γινόταν γενικώς πολύ χρήση Wi-Fi και δεν μπορούσες να παίξεις. Χρησιμοποιεί πάρα πολλούς πόρους, οπότε η χρήση του είναι κυρίως για οικιακό περιβάλλον. Όσοι σκέφτεστε να κάνετε αυτή την επένδυση για να το παίρνετε μαζί σας κάπου εξωτερικά, βεβαιωθείτε ότι θα έχετε και καλό ίντερνετ. Εγώ το δοκίμασα και σε φίλους μου, μέσω Wi-Fi και πάλι. Έβρισκε σύνδεση, έπαιζε γρήγορα, έπαιζε καλά, αλλά και πάλι ήταν συνδεδεμένο στο Wi-Fi των φίλων μου και το PlayStation ήταν συνδεδεμένο στο στούντιο με Ethernet καλώδιο. Αυτό ήταν το video review, αυτή ήταν η άποψή μου για το PlayStation Portal. Ελπίζω να κάλυψα τις απορίες σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να κάτσουμε και να συζητήσουμε διάφορα πράγματα ή διάφορες απορίες που μπορεί να έχετε για το PlayStation Portal κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like και περιμένω να τα πούμε στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, auf Wiedersehen.